Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 25 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης. Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τα προγράμματα αγροτικής εστίας του ΟΓΑ που θα αφαιρούν 404.500 δικαιούχους για την περίοδο 2017-2018. Ο αριθμός των δικαιούχων του λογαριασμού αγροτικής εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα του έτους καθορίζεται κατά νότατο όριο ως εξής. Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού 59.000 άτομα. Στο εκδρομικό πρόγραμμα 12.500 άτομα για την πραγματοποίηση τετραήμερων εκδρομών. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων 66.000 άτομα. Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 175.000 άτομα. Καθώς και στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών 20.000 άτομα. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων για το έτος 2017 είναι να είναι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από πρώην ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφάλιστων υπερηλίκων, να είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, οι οποίοι υπάγονται στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολών των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή να είναι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά ή ακόμη να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων. Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα του έτους 2017 και κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάς παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες. Σε 200 ανέρχονται οι εισακταίοι συνασπετές ΑΠΟΝ για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης του έτους 2017-2018. Η εισαγωγή των σπουδαστών στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης θα γίνει με δημόσια ανοιχτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 28/7/2017. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται από τις 28 Ιουνίου έως και τις 26 Ιουλίου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νόδενο Μουροδόπης διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 24 Ιουνίου στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε η Νόδε Ροδόπης. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Ο μήνας Ιούνιος και συγκεκριμένα η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και τον Διεθνή Οργανισμό Μετάγκησης Αίματος. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι χάρη στη ζωή. Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους στις 7 Δεκεμβρίου 1987 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τους τελευταίους 12 μήνες, 210 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15 έως 64 ετών ή το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού έκανε χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών τουλάχιστον μία φορά. Οι θάνατοι από τα ναρκωτικά ξεπέρασαν τις 200.000. Το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών το ίδιο διάστημα ξεπέρασε τα 320 δισεκατομμύρια δολάρια. Και από τα δυσάρεστα περνάμε στα ευχάριστα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδημής και Φίλων σε συνδιοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης και την ΔΕΚΕΠΑ Κομωτινής διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Ζαλουφιωτών Αρβανιτών Προσφύγων Ανατολικής Θράκης. Το αντάμωμα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο γήπεδο της Παραδημής με τη συμμετοχή της Παραδοσιακής Ορχήστρας Ευρύτικη Ζηγιάν. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραδημής και Φίλων, κύριο Μαριόλα Απόστολο. Κύριε Μαριόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θράκης.
Για έκτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται το Πανελλήνιο Αντάμωμα Ζαλουφιωτών Αρβανιτών και φέτος πραγματοποιείται εδώ στη Ροδόπη, στο χωριό της Παραδημής. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη διοργάνωση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδημής και Φίλων έχει την τιμή φέτος να διοργανώσει το 6ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Ζαλουφιωτών Αρβανιτών Προσφύγων Ανατολικής Θράκης με συνδιοργανωτές και αρρωγούς την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και τη ΔΚΠΑ Κομωτινής. Πρώτη φορά που πραγματοποιείται στο νομό μας, πρώτη φορά και για το Σύλλογο και για τον οικισμό της Παραδημής, μια τόσο μεγάλο μεγέθους διοργάνωση στα πλαίσια μιας εκδήλωσης. Πρόκειται για ένα αντάμωμα που αφορά όλα τα χωριά στα οποία κατοικούν πρόσφυγες που προήλθαν από τα αρβανιτοχώρια της Ανατολικής Θράκης. Τι το ιδιαίτερο θα περιλαμβάνει η εκδήλωση? Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε κυρίως ως μουσικοχορευτική εκδήλωση, στην οποία παρουσιάζονται εθιμολογικά και λαογραφικά στοιχεία των αρβανιτών. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το πρόγραμμα του Σαββάτου, στη 1 Ιουλίου, θα έχει έναν εσπερινό το απόγευμα στην εκκλησία της Κωνσταντίνου Κελένης της Παραδημίας, 7 με 8. Θα συγκεντρωθούμε στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου θα έχουμε ετοιμάσει μια μικρή υποδοχή για τους καλεσμένους μας και να γνωρίζουν κάποιες γεύσεις από παραδοσιακά δέσματα της Παραδημίας. Και αφού συγκεντρωθούμε λοιπόν όλοι στην πλατεία, θα οδεύσουμε χορευτικά προς το γήπεδο, που είναι και η πραγματοποίηση της κύριας εκδήλωσης της βραδιάς. Θα έχουμε μια σύντομη αναφορά ομιλία για τους αρβανίτες πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης από τον κύριο Πασχαλινό Γεώργιο, πτυχιούχο θεολογικής, φιλοσοφικής και νομικής σχολής. Θα έχουμε μια απαγγελία κειμένου σε αρβανίτικη διάλεκτο για την Παραδημία από την κυρία Κυριαζίδου Αθανασία. Σαφέστατα προσφώνηση και παράταξη των συλλόγων, πρωτού περάσουμε στο χορευτικό μέρος, όπου θα παρουσιάσουμε χορούς και τραγούδια από τα ζαλουφιώτικα χωριά. Να μην ξεχάσω ότι την παρουσίαση της εκδήλωσης θα την κάνει ο κύριος Χατζηπέμου Χρήστος. Ωραία. Πόσοι είναι οι συλλογοί και από ποια μέρη θα έρχονται οι οποίοι θα δώσουν το παρόν στην εκδήλωση? Καλεσμένοι είναι 25 συλλογοί από τα χωριά Νομού Εύρου, Θεσσαλονίκης, Σερών και Ροδόπης. Ωραία. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση έτσι όπως μας την περιγράφετε και φυσικά η προσέλευση του κόσμου αναμένεται να είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι? Η προετοιμασία και η υποδοχή που έχουμε κάνει σαν σύλλογος υπολογίζουμε πάνω από 1.000 άτομα θα παρευρεθούν στο γήπεδο της Παραδημής. Πολύ ωραία. Στην Παραδημή να πούμε και κάποια πράγματα γενικότερα για το χωριό και για τις πολιτιστικές του δράσεις. Ποιοι σύλλογοι δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή στην Παραδημή υπάρχει μόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδημής και Φίλων, ο οποίος κατά βάση ασχολείται με τον τομέα της παράδοσης, τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας και γενικότερα. Λειτουργούν 3 χορευτικά τμήματα, 2 στην Παραδημή, ένα παιδικό και ένα τμήμα γυναικών, όπως και ένα μεικτό ενηλίκων στην Κομωτινή και τη στέγη μας την έχει παραχωρήσει ο Δήμος Κομωτινής επάνω στο Πολύκεντρο. Με πολύ χαρά έχω να πω ότι μέσα στην προσπάθεια που κάνουμε σαν διοικητικό τα τελευταία χρόνια, φέτος καταφέραμε να σώσουμε τη φορεσιά του χωριού μας. Έχουμε φτιάξει στην Ματιοθήκη έναν αριθμό αυθεντικών αντιγράφων, τα οποία μπήκαν και σε βιβλιογραφία, σε μια έκδοση που έγινε από το Σύλλογο Δημοτήχου το Κάστρο, οι φορεσιές της Θράκης, με υπεύθυνο τον κύριο Τουπαλίδη Γιώργο. Επομένως, είμαστε χαρούμενοι ότι και η φορεσιά της Παραδημής δεσπόζει σε κάποια βιβλία με φορεσιές. Κάτι άλλο που έχουμε να προσθέσουμε για την εκδήλωση? Ναι, βεβαίως, να μην ξεχάσω το βασικότερο. Να ευχαριστήσω θερμά κάποιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίοι συνέβαλαν στο να διαμορφώσουμε την απαιτούμενη υποδομή για το μέγεθος της εκδήλωσης. Όπως επίσης και τα μέλη και τις κυρίες του διοικητικού που αυτές τις μέρες πυρετοδός προσπαθούν για την οργάνωση και για την καλύτερη διεξαγωγή του ανταμώματος. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε και εμείς να βλέπουμε τόσο μεγάλες διοργανώσεις εδώ στην περιοχή μας, οι οποίες μέσα από αυτές βλέπουμε και τη μεγάλη συμμετοχή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δείχνουν την πολύ μεγάλη τους αγάπη στην παράδοση αλλά και στις ρίζες μας. Κύριε Μαριόλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε ραντεβού στο χωριό της Παραδημής το επόμενο Σάββατο, 1 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Άκρος θετικό πρόσημο είχε η επανεμφάνιση του Κώστα Μπανιώτη στους στίβους μετά τον τραυματισμό του και την επέμβαση την οποία υποβλήθηκε. Με αρκετά καλά άλματα, αν και ξεκίνησε από χαμηλά, κατάφερε να περάσει τα ύψη στα 2,07 και 2,12 με την πρώτη προσπάθεια και με την δεύτερη τα 2,17 και 2,22 μέτρα. Κατέλαβε έτσι την τέταρτη θέση σε ισοβαθμία με τον Ρόμπερτ Καμπιέλσκι από την Πολωνία και χάρισε 7,5 βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει η εθνική ομάδα για την παραμονή στο Super League των Ευρωπαϊκών Κυπέλων Εθνικών Ομάδων που διεξάγεται στη Λίλ της Γαλλίας.
Παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του R Channel Thrakis. Εσείς μείνετε κοντά μας γιατί ακολουθεί η εκπομπή Ιστορικές Ιχνηλασίες με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά και τη Δήμητρα Δαλαμπίνη. Και πιο συγκεκριμένα το δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχει ως θέμα την ιστορία των προσώπων του πνεύματος και του πολιτισμού που κοσμούν τις οδούς της πόλης της Κομωτινής. Καλό σας βράδυ.